Καλησπέρα κύριε Μποτίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έλεγα προηγουμένως, κύριε καθηγητά, πως πανηγυρίζουν ήδη οι Σκοπιανοί για αυτήν την απόφαση. Αυτό που συμβαίνει και που μας σόκαρε όλους από την Φλόρινα, μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου να απορρίψει τις ενστάσεις για την δημιουργία κέντρου σε εισαγωγικά μακεδονικής γλώσσας. Τι άλλο ακριβώς να περιμένουμε? Πανηγυρίζουν από ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο, ναι, και στο Facebook με βίντεο, με άρθρα που έχουν γράψει. Να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές σας, ναι, ότι υπήρξε μια απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλόρινας περί αναγνώρισης του Σωματείου με την φερόμενη επωνυμία Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Αυτή η διάταξη ήταν στις 28 Εβδόμου του 2022 πέρυσι. Ωστόσο, τέλη του προηγούμενου έτους γίνανε κάποιες τριτανακοπές και αρχές του νέου έτους, τριτανακοπές, ασκήθηκαν και ανακοπή από την εισαγγελέα της Φλόρινας. Αυτές δικάστηκαν 2 Φεβρουαρίου και όπως πολύ σωστά είπατε, δυστυχώς δεν εισακούστηκαν οι ανησυχίες ούτε καν της εισαγγελέως της Φλόρινας και στην ουσία πάρθηκε μια απόφαση από το πρωτοδικείο όπου επικύρωσε την απόφαση του Ειρηνοδίκη για την ίδρυση της συγκεκριμένης ΜΚΟ αυτής της Φιλοσκοπιανής. Ναι. Το θέμα είναι ότι σε εμάς εδώ, για τους Έλληνες, για τους Μακεδόνες, για τους Βορειοελλαδίτες, ήταν σοκαριστικό. Ακούγεται εξωφρενικό να δικαιώνονται οι Σκοπιανοί για αυτό το θέμα της μακεδονικής πάντα, τονίζω εισαγωγικά το βάζω έτσι, γλώσσας. Από την άλλη, να το πω απλά, δεν βλέπουμε να κουνιέται φίλο, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, γιατί? Είναι κάτι που το περιμέναμε? Όχι. Ναι, κύριε Μπατζόγλου, με ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Ναι, θα ξαναεπικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελληνισμού και γιατρός, ο κύριος Αμπατζόγλου, και έχει δώσει πραγματικά μεγάλο αγώνα. Μίλησαμε και το πρωί με τον κύριο Αμπατζόγλου, απλά θέλω να ακούσετε και εσείς αυτά που είπε σε μένα. Ήταν μια απόφαση που σόκαρε και τον ίδιο. Και το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Ήδη ακούσατε, το επιβεβαίωσε και ο καθηγητής, ότι έχουμε πανηγυρισμούς στα social media από τους Σκοπιανούς. Τι άλλο μπορούμε να δεχτούμε από εδώ και πέρα? Και αν υπάρχουν περιθώρια, τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε στο εξής? Κύριε Μπατζόγλου, μας ακούτε? Τώρα σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω μέχρι πού ακούσατε. Όχι, ήταν η δική μου ερώτηση. Ήταν η δική μου ερώτηση ότι ναι, μεν εμείς νιώθουμε σοκαρισμένοι. Για μας είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν είδαμε να παίρνει και δημοσιότητα το θέμα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγινε, την Παρασκευή ήρθε η απόφαση. Μεσολάβησε ένα Σαββατοκύριακο. Εδώ εμείς ως Focus και εσείς μέσω των social media προσπαθούμε να το αναδείξουμε το θέμα που μας πονά. Αλλά δεν βλέπουμε να κερδίζει έδαφος. Γιατί γίνεται αυτό? Ναι, αυτό που είπα πριν και έπεσε η γραμμή, δεν ακούστηκε, ναι, είναι ότι τα συστημικά ΜΜΕ δεν προβάλλουν αυτό το θέμα γιατί δεν τους συμφέρει. Και η προηγούμενη κυβέρνηση που υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και η σημερινή που την σέβεται και την εφαρμόζει βεβαίως, άσχετα εάν οι ίδιοι Σκοπιανοί την παραβιάζουν. Εμείς ως Επιτροπή Ελληνισμού έχουμε καταγράψει 312 παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών μέχρι αυτή τη στιγμή. Απλά κάποιες καταγεγραμμένες από εμάς, γιατί στην πραγματικότητα οι παραβιάσεις είναι κυριολεκτικά αμέτρητες, καθημερινές και αμέτρητες. Ωστόσο, η σημερινή κυβέρνηση σέβεται και εφαρμόζει, όπως είπαμε, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θέλουν να ακούγονται αυτά τα πράγματα και αυτές οι φωνές διαμαρτυρίας. Γι' αυτό και δεν προβάλλουν και το συγκεκριμένο θέμα. Για να μην καταλάβει με λίγα λόγια ο κόσμος πόσο επιζήμια τελικά είναι αυτή η συμφωνία. Ακριβώς, για την πατρίδα μας, έτσι. Η Συμφωνία των Πρεσπών, στο άρθρο συγκεκριμένα 1, παράγραφος 3 γάμα, ονομάζει μακεδονική γλώσσα την γλώσσα των Σκοπιανών, η οποία είναι μια βουλγαρική διάλεκτος.
Και τώρα που έρχονται και, έρχονται και μας λένε ότι έχουν ιδρύσει ένα κέντρο μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα και διδάσκουν τα μακεδονικά, ναι. Αυτό που λένε, αυτή η γλώσσα, η μακεδονική που εννοούν, είναι μια βουλγαρική διάλεκτος. Και εδώ τώρα μέσα στην πατρίδα μας θέλουν να οργανώσουν διδασκαλία αυτής της γλώσσας, ναι. Με τον όρο όμως μακεδονική γλώσσα σε εμάς τους Έλληνες. Που τα μακεδονικά, να θυμίσω, επιστημονικά έχει αποδειχθεί αυτό, η μακεδονική γλώσσα ήταν διάλεκτος ελληνική, δωρική διάλεκτος, καθαρά ελληνική. Είμαστε έτσι πολύ φορτισμένοι με αυτά τα θέματα, mm-hmm. τα εθνικά, και ευαισθητοποιημένοι βεβαίως για εμάς, μακεδονική γλώσσα. Είναι ελληνική γλώσσα. Και έρχονται τώρα κάποιοι με μια βουλγαρική διάλεκτο, λένε ότι θα κάνουν διδασκαλία αυτής της μακεδονικής γλώσσας, mm. θέλουν να τη βάλουν σε δημόσια σχολεία. Ανοίγει το δρόμο γιατί ακριβώς, δηλαδή τι βλέπετε να ξεδιπλώνετε στο άμεσο μέλλον μπροστά μας, κύριε καθηγητά. Εδώ, ακόμα και μέσα και στο δικό μας το κράτος πλέον, θέλουν να περάσουν ότι όταν λέμε μακεδονική γλώσσα εννοούμε την γλώσσα των Σκοπιανών, των ψευτομακεδόνων, αυτή τη ψευτομακεδονική, τη βουλγαρική, τη διάλεκτο, να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, mm. να διδάσκεται στα σχολεία, να αναφέρουν τα τοπονύμια και τα ονόματά τους βάσει αυτής της γλώσσας και να περάσει και στον γραπτό τον λόγο και στα γραπτά τα κείμενα αυτά. Παράδειγμα, δεν θα λένε Στέφανος, το όνομα Στέφανος, θα λένε Στεβό, την Φλόρινα θα την αποκαλούν Λέριν, ακόμα και σε επίσημα έγγραφα, το Κιλκής Κούκους. Θα μας περάσουν δηλαδή αυτήν την βουλγαρική διάλεκτο μέσα στην Ελλάδα και θα την ονομάζουν και μακεδονική. Λένε ότι αυτή η γλώσσα ομιλείται σε 500 χωριά mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Και βεβαίως ότι είναι μειονοτική γλώσσα. Επομένως υπάρχει και μία μειονότητα εδώ πέρα, αφού είναι μειονοτική γλώσσα, υπάρχει μία μειονότητα την οποία προφανώς θα πρέπει να την προασπίσουν. Εκεί το πάμε δηλαδή, έτσι ξεκινάμε βεβαίως. Από εδώ για να καταλήξουμε εκεί. Ναι, μάλιστα. Γράφει ας πούμε mm-hmm. στην υπεράσπιση, όπως λέει μέσα ο σύλλογός τους, λέει ότι αυτό θα πρέπει να υποστηρίξει την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας ως μειονοτικής γλώσσας. Το λέει ξεκάθαρα. Και παρακάτω λέει για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις μειονοτικές γλώσσες. Πάνε να περάσουν εθνική μειονότητα ψευτομακεδόνων, Σκοπιανών. Σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη η προηγούμενη κυβέρνηση για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και η σημερινή, ναι. Γιατί δεν ανακοινεί το θέμα της ακύρωσης. Και να θυμίσω ότι ακυρώνεται η Συμφωνία των Πρεσπών και μόνο για τον λόγο του ότι την παραβιάζουν οι Σκοπιανοί. Μα έχετε μιλήσει για πόσες παραβιάσεις, δεν είναι πρώτη φορά. Έχουν μιλάμε βεβαίως, μιλάμε για 312 παραβιάσεις, μιλάμε τώρα για πρωθυπουργό των Σκοπίων, υπουργούς. Εγώ θυμάμαι πριν τις παραβιάσεις λέγανε ότι θα ασκήσουν βέτο για το θέμα. Και παρά τις 300 πόσες αναφέρατε παραβιάσεις. 312 αυτή τη στιγμή, αλλά στην πραγματικότητα είναι αμέτρητες. Εμείς απλά προσπαθούμε και βρίσκουμε μερικές. 312 και μιλάμε τώρα από εισαγγελία, από υπουργεία, από τον αρχηγό της ή τα μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το κυβερνών κόμμα, από τον πρωθυπουργό, από σχεδόν όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες. Είναι τραγικά τα πράγματα, αλλά να θυμίσω λίγο ένα άρθρο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος άσχετα εάν υπέγραψε σε χρόνο ντετέ, όπως γράφω, την Συμφωνία των Πρεσπών, στη συνέχεια όμως παραδέχεται με άρθρο του, και μην ξεχνάμε ότι είναι πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι είναι νομικός και ακαδημαϊκός, και αναφέρει, αναλύει πώς ακυρώνεται η Συμφωνία των Πρεσπών με βάση τα άρθρα 56 και 60 της Σύμβασης της Βιέννης, με τα οποία μπορεί να γίνει είτε καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών, είτε αποχώρηση από αυτήν, ή αναστολή εφαρμογή της, ή τέλος λήξη. Μας λέει ξεκάθαρα ότι είναι εφικτό αυτό, έτσι, αυτό. Είναι εφικτό, ναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι παραβιάσεις, γιατί λέει όταν μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών παραβιάζεται από το ένα μέρος, ουσιαστικά είναι γράμμα κενό περιεχομένου. Επομένως, η νομική οδός έχει κάποια εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να την ακυρώσουμε, και να θυμηθούμε βέβαια τι είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιανουάριο του 2019, όταν συζητούνταν η Συμφωνία των Πρεσπών για να επικυρωθεί τότε στην Βουλή, και είχε πει ότι εάν ο ελληνικός λαός μου εμπιστευθεί την Πρωθυπουργία, δεν θα απεμπολίσω το δικαίωμα του βέτο της χώρας μας κατά
των Σκοπίων όταν αυτά θα θελήσουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Όχι απλά γιατί βλέπετε ότι παραβιάζουν συνεχώς τη Συμφωνία των Πρεσπών και ούτε και γι' αυτό δεν έθεσε βέτο. Όχι απλά δεν έθεσε βέτο, αλλά να θυμηθούμε ότι μάλωσε τους Βουλγάρους γιατί αυτοί είχαν θέσει βέτο κατά της ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε που εμείς σαν Επιτροπή Ελληνισμού δεν περιμένουμε να δούμε παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια για να πούμε ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία, όπως θυμάστε, με το άρθρο 1 παράγραφος 3 γ, παραδίδει εθνική ταυτότητα, δηλαδή η nationality, το αγγλικό κείμενο που είναι το επίσημο κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στο 1 3 γ γράφει ότι οι Σκοπιανοί στην nationality είναι Macedonian, δηλαδή δώσαμε μακεδονική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα, και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε την μακεδονικότητα στους Σκοπιανούς, η οποία μακεδονικότητα είναι συστατικό στοιχείο της ελληνικότητας και είναι μόνον ελληνική η μακεδονικότητα. Την παραδώσαμε στους Σκοπιανούς. Γι' αυτό τον λόγο είναι προδοτική αυτή η συμφωνία και πρέπει να ακυρωθεί κατά κύριο λόγο για αυτόν και κατά δεύτερο λόγο για το αν την παραβιάζουν κάποιοι ή δεν την παραβιάζουν. Ακόμα και να μην την παραβίαζαν οι Σκοπιανοί, για εμάς είναι μια προδοτική συμφωνία. Αυτό πρέπει να ακουστεί. Ίσως να είναι καλό και τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, θα πρέπει να ακούσει ο κόσμος ότι εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε ως Έλληνες νερό στο κρασί μας σε θέματα εθνικά, σε θέματα εθνικής ταυτότητας που προδοτικά παραδόθηκε σε Σλάβους, και αυτό θα πρέπει να το καταφέρουμε να το ακυρώσουμε και να δώσουμε τον αγώνα μας. Εμείς, κυρία Μπατζόγλου, ως Έλληνες, όπως πολύ ορθά είπατε, ως Μακεδόνας, το θέμα είναι η κυβέρνηση τι προθέσεις έχει, γιατί είπατε πολύ σωστά ότι μπορεί, αν θέλει, να καταγγείλει. Δεν είναι το θέμα, μου γράφουν και οι αγροατές, ότι κοιμάται η κυβέρνηση. Όχι, δεν κοιμάται και ξύπνησε. Γνωρίζει πολύ καλά. Το θέμα είναι αν υπάρχει θέληση προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι? Να σας θυμίσω ότι εμείς ως Επιτροπή Ελληνισμού τον Σεπτέμβριο του 2021, τότε που είχαμε καταμετρήσει 162 παραβιάσεις, τις είχαμε στείλει στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Σεπτέμβριο του 2022 του στείλαμε τις 263 παραβιάσεις που υπήρχαν την επόμενη χρονιά δηλαδή. Και μας απάντησαν μάλιστα από το γραφείο του ότι έχουν παραλυφθεί και έχουν πρωτοκολληθεί και με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου. Επομένως τα ξέρουν, τα βλέπουν, ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, δεν αντιδρούν. Για μένα είναι φοβική αυτή η κυβέρνηση. Δεν βλέπει το όφελος το εθνικό που θα έχει μια πιθανή ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Παραλειτουργεί φοβικά με γνώμονα το τι θέλουν οι έξω. Οι μεγάλες δυνάμεις που πιέσανε και αυτές για να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, και εμείς τώρα λειτουργούμε φοβικά έναντι των ξένων παρά να λειτουργήσουμε εθνικά για τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Είναι ακατάλληλοι όλοι αυτοί που κυβέρνησαν και αυτοί τώρα που σέβονται και οι προηγούμενοι που υπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο λαός θα πρέπει να αντιδράσει. Γιατί θυμόμαστε, ναι, όπως είπατε και την προηγούμενη κυβέρνηση, θυμόμαστε ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, την δήλωσή του. Ναι. Η ιστορία αρχίζει ήδη να αναγνωρίζει και να ανταμείβει, είχε πει για την Συμφωνία των Πρεσπών, και δεν τα ξεχνούμε, έτσι. Εντάξει. Δεν τα ξεχνούμε. Ούτε και το ότι το κάναν αυτό για να καλύψουν τα βόρεια σύνορά μας, για να μην συνεργαστούν τα Σκόπια με την Τουρκία, και από την Τουρκία εξοπλίζονται. Και να σας πω ότι συμμετέχει ο στρατός των Σκοπιανών στις μεγαλύτερες ασκήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Δεν ισχύουν εκεί, να ήταν ένα παραμύθι που θέλανε να μας ταΐσουν, ας το πούμε, να μας πλασάρουν. Εδώ πέρα υπάρχουν άλλοι στόχοι και όπως βλέπετε σιγά σιγά το σχέδιο αυτό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό είναι τραγικό που συνέβη στη Φλόρινα. Να πω εδώ ότι την ημέρα που έγινε αυτό στη Φλόρινα, 16 Μαρτίου, όπου επικυρώθηκε η απόφαση δηλαδή του Ειρηνοδικείου, ήταν να γίνει και η δική μας τριτανακοπή της Επιτροπής Ελληνισμού. Ναι. Λόγω όμως απεργίας των δικηγόρων δόθηκε αναβολή, πήραμε αναβολή για 18 Μαΐου, θα εκδικαστεί η τριτανακοπή η δική μας στις 18 Μαΐου, εκείνη την ημέρα όμως πήρε το δικαστήριο την απόφαση και επικύρωσε αυτόν τον σύλλογο. Μάλιστα. Το θέμα είναι πάντως, κύριε καθηγητά, αν ανοίγει πλέον ο δρόμος για αναγνώριση και άλλων μειονοτήτων. Γιατί, ως γνωστόν, έχουμε πολλά θέματα στη χώρα μας, έτσι.
και στις ακριτικές μας περιοχές. Βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτό είναι μια έτσι, συνέπεια αυτής της απόφασης. Βέβαια, το συγκεκριμένο ναι, θέμα τώρα για τους Σκοπιανούς είναι πάρα πολύ σημαντικό και άλλες μειονότητες. Και στη Θράκη υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα υπάρχει μια επικοινωνία. Ναι, για τη Θράκη μιλώνε. Ναι, υπάρχει μια επικοινωνία αυτών των φιλοσκοπιανών εκεί στην Δυτική Μακεδονία με κάποιους που θέλουν να λέγονται Τούρκοι της Δυτικής Θράκης, που βεβαίως η συνθήκη της Λοζάνης το ξέρετε πολύ καλά, ότι αναφέρει μουσουλμάνους, Έλληνες μουσουλμάνους. Αυτοί θέλουν να λένε ότι είναι Τούρκοι και υπάρχει και αυτή η παράμετρος που λέτε και αυτή η επικοινωνία των δύο αυτών μερών. Ναι. Τώρα οι ακροατές μας ρωτούν τι μπορεί να γίνει για Φλόρινα ώστε να σταματήσει, να πούμε ότι ήταν ένα κακό όνειρο όλη αυτή η απόφαση. Τι κινήσεις μπορεί να γίνει. Εάν ο κόσμος ξυπνήσει, εάν αντιδράσει, εάν ξεσηκωθούν, το θέμα είναι πολιτικό να σας το πω καθαρά. Δεν είναι τόσο νομικό όπως θέλουν να λένε κάποιοι, ότι ένα δικαστήριο πήρε μια απόφαση, το θέμα είναι πολιτικό. Εάν η κυβέρνηση νιώσει ότι γίνεται σεισμός κάτω από τον λαό για αυτό το θέμα και δεν θα περάσει έτσι, αμέσως όλα μπορεί να αλλάξουν. Βέβαια, ακόμα και να ακυρωνόταν το συγκεκριμένο, ναι, το οποίο ακόμα και βάσει τη συμφωνία των Πρεσπών, εγώ θεωρώ ότι ακυρώνεται ο συγκεκριμένος σύλλογος, γιατί η συμφωνία των Πρεσπών λέει ότι το τι είναι μακεδονικό για το κάθε κράτος είναι με τη δική του έννοια, επομένως η μακεδονική γλώσσα, ακόμα και αν θεωρήσουμε την συμφωνία των Πρεσπών ως σωστή, το βάζω σε εισαγωγικά, ναι, εντάξει, ναι, λέω εάν το μακεδονικό, τη μακεδονική γλώσσα, τη συγκεκριμένη δηλαδή τη βουλγαρική διάλεκτο, την λένε εντός των Σκοπίων και μακεδονική γλώσσα για την Ελλάδα είναι η αρχαία μακεδονική η δωρική διάλεκτος, επομένως στην Ελλάδα, επειδή το μακεδονικό έχει την έννοια της δικιάς μας ιστορίας και παράδοσης, εδώ η μακεδονική γλώσσα είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Επομένως δεν μπορεί να υπάρξει σύλλογος που να λέει μακεδονική γλώσσα εντός της Ελλάδος. Ακόμα όμως και να ακυρωθεί αυτό το σωματείο με αυτό το σκεπτικό που σας εξήγησα, θα μπορούσε αυτός ο σύλλογος να γίνει οπουδήποτε αλλού στον κόσμο εκτός Ελλάδος. Και εκεί είμαστε ανυπεράσπιστοι. Λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών. Το σημαντικό σε είναι... Σε ανώτερο δικαστήριο θα μπορούσαμε να... Θα γίνει η έφεση βεβαίως, θα γίνει και εφετείο και θα φτάσει και στον Άριο Πάγο αυτό. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα θα γίνει. Μάλιστα. Αλλά για μένα είναι κομβικό το σημείο της αντίδρασης του ελληνικού λαού να δείξει ότι ξεσηκώνεται για αυτό το θέμα, ότι δεν πρόκειται να το δεχτεί. Θα λάβουν αυτά τα μηνύματα η πολιτική, η κυβέρνηση και θα πράξει τα δέοντα, ας ελπίσουμε. Με την ακύρωση του συλλόγου αυτού, είτε με την έναρξη της διαδικασίας λήξης της συμφωνίας των Πρεσπών, έστω επειδή την παραβιάζουν οι Σκοπιανοί. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, όπως ανέφερα, βάσει των άρθρων 56 και 60 της Σύμβασης της Βιέννης. Τα λέει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε ότι δεν ασχολούνται καθόλου με την ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Συνεχώς την υποστηρίζουν. Εμείς τηρούμε τη συμφωνία των Πρεσπών και δεν την τηρούν οι Σκοπιανοί. Είναι τραγικό. Οι παραβιάσεις δεν γίνονται από τη δική μας πλευρά. Εννοείται. Εννοείται. Δεν γίνονται. Κλείνουμε τα μάτια. Κλείνουμε τα μάτια. Ναι. Αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, κυρία Μπατζόγλου, είναι πραγματικά. Το περιμέναμε, δεν το περιμέναμε ότι θα φτάσουμε. Ξέρετε, η ελπίδα είναι αυτή που τελευταία... Εμείς το περιμέναμε, εγώ το περίμενα. Ναι. Τα τρία βιβλία που έχω γράψει, πριν από λίγες μέρες είχαμε την παρουσίαση των βιβλίων μου στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. 2 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, είμαστε στη Δράμα, στο 2 της Δράμας, στις 7 η ώρα το απόγευμα, από την ημέρα της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών, 17 Ιουνίου του 2018. Το φωνάζω, αυτό το έγκλημα που έγινε. Αυτά τα έβλεπα ότι θα έρθουν. Και μιλήσατε για μια προδιαγεγραμμένη πορεία που θα έχει αυτό το, βεβαίως, το βεβαίως θέμα. Το βλέπουμε δυστυχώς να ξετυλίγεται καθημερινά. Ξεκάθαρα μιλώ για την μεγαλύτερη προδοσία στην ιστορία του ελληνισμού. Δεν μπορείς να δίνεις ταυτότητα δική σου, ελληνική ταυτότητα, η οποία όπως είπαμε πριν είναι η μακεδονικότητα, και γιατί εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες, εμείς έχουμε τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, οι Έλληνες, οτιδήποτε ελληνικού, άρα και της μακεδονικότητας που είναι ελληνική. Μόνον εμείς θα μπορούσαμε να το δώσουμε αυτό. Και το δώσαμε με ελληνική υπογραφή, δώσαμε την μακεδονικότητα σε Σλάβους.
Και αυτό που λέω, κάποιοι λένε ότι έλα μωρέ, θα διαλυθούν τα Σκόπια αργά ή γρήγορα, θα τα διαλύσουν οι Αλβανοί. Ακόμα και να διαλυθούν τα Σκόπια, θα υπάρχουν οι Σκοπιανοί της Διασποράς, οι οποίοι θα λένε ότι Έλληνες υπέγραψαν το 2018 ότι η Μακεδονικότητα είναι και δική μας, δηλαδή και των Σκοπιανών. Επομένως θα λέγονται Μακεδόνες οι Σκοπιανοί της Διασποράς. Δεν είναι λύση ούτε η διάλυση των Σκοπίων. Η λύση είναι η ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από εμάς τους Έλληνες. Να έρθει δηλαδή μια εθνική κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία και θα αποκατασταθεί η τάξη και η εθνική και η επιστημονική. Γιατί είναι αντιεπιστημονικά αυτά τα πράγματα. Να λένε ότι διδάσκουν μακεδονικά και να μιλάνε την βουλγαρική τη γλώσσα. Ειρωνικά μια φορά είχα πει σε ένα κανάλι, βεβαίως λέω. Εδώ πέρα λέω όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ινδία και αντίκρισε την Ινδία, αναφώνησε «Λέλε Μάικο». Δηλαδή «Αχ μανούλα μου». Ναι. Για πλάκα το είπα, αυτό είναι βουλγαρική, βουλγαρικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι αστεία αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει να τα δεχτούμε. Εμείς σαν Επιτροπή Ελληνισμού έχουμε βγάλει το σύνθημα «Αντίσταση και αγώνας κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών και την πολεμάμε καθημερινά». Αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στον αγώνα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Μακεδόνες. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε πίστη πάνω απ' όλα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Αποδείτε. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε θα έχει συνέχεια το τόσο μεγάλο θέμα. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Να είστε καλά, κύριε καθηγήτα. Γεια σας. Καλημέρα. Τη μία και μοναδική Μακεδονία. Μία και μοναδική είναι, αλλά θέλουν αλλιώς αυτοί. Κοιτάξτε, όταν οι συμφωνίες, οι συνθήκες περνούν ερήμην των λαών, παραβιάζοντας δημοκρατικά μας δικαιώματα, κυρίως όμως παραβιάζοντας την ιστορία, όπως ξέρετε αυτή κρίνεται με βάση αυτήν ακριβώς τη διαδρομή του ελληνισμού. Πόσο μάλλον μια συμφωνία η οποία πέραν των άλλων όχι απλώς νομιμοποιεί τον λοποδίτη, τον κλέφτη, τον παραχαράκτη, αλλά προσπαθεί να επιβάλλει με τον τρόπο τον γνωστό, δηλαδή με προπαγάνδα τύπου Γκέμπελς και κυρίως με αντιδημοκρατικές, μη νόμιμες, παράνομες εν τέλει μεθόδους, την παραχάραξη, την κλοπή και γενικότερα ένα κλίμα ότι τέλειωσε τώρα, δεν μπορεί, ας το αφήσουμε. Ναι, δεν θα το αφήσουμε εμείς και όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι συμφωνίες και συνθήκες είναι για να καταργούνται και να ακυρώνονται. Σωστό, αυτό είναι σωστό που λέτε. Πάντως τι μας λέει αυτή η απόφαση, να μείνουμε λίγο στην απόφαση κύριε Μαλκίδη, όταν την ακούσατε εσείς τι σκέψεις κάνατε? Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω μαζί σας στην εισαγωγή που κάνατε, η οποία είναι πάρα πολύ σωστή, με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, φαντάζομαι βρίσκει σύμφωνο κάθε νοήμων εχέφρων και λογικό άνθρωπο στην Ελλάδα. Μιλώ για την είδηση, η οποία είδηση είναι ένα ατύχημα ενός ηθοποιού ή οτιδήποτε άλλο σχετικό άσχετο, το οποίο δεν ενδιαφέρει τελικώς κανέναν, αλλά από προσανατολίζει την κοινή γνώμη, αλλά από την πρώτη στιγμή και μαζί που έχουμε μιλήσει ήδη από το Σεπτέμβριο για την επικύρωση ενός καταστατικού, ενός κέντρου, ανοίγουν εισαγωγικά, το οποίο θα προωθήσει τη μακεδονική γλώσσα, τη μακεδονική εθνότητα και γενικότερα ό,τι μακεδονικό προβάλλουν τα Σκόπια εδώ και περίπου 70 χρόνια, κλείνουν τα εισαγωγικά, είναι μία είδηση η οποία δεν πρέπει να αναφερθεί καθόλου. Και όπως βλέπετε αυτή η ομερτά, η οποία υπάρχει από το Σεπτέμβριο, για να μην πω εδώ και 4-5 χρόνια, σας θυμίζω ότι όταν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βγαίνανε στον δρόμο για να αντικρούσουν στην πράξη και με επιχειρήματα το ζήτημα της συμφωνίας, και οι τότε και οι τωρινοί, χθεσινοί, τωρινοί και προηγούμενοι, μας λέγανε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και ότι θα λυθεί το πρόβλημα με τα Σκόπια ως διαμαγείας και με ένα ταχυδακτυλουργικό τρόπο, έτσι ώστε αυτό το μαγικό ραβδάκι να αποσύσει τις ευθύνες που έχει το σύστημα το οποίο ψήφισε, σιώπησε και τηρεί μια συμφωνία η οποία τελικώς δεν έχει ούτε ένα ευεργέτημα, ούτε ένα πλεονέκτημα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θυμίζω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι για περίπου 5 χρόνια προπαγανδίζουν λέγοντας ότι αναγνωρίστηκαν τα Σκόπια ως Μακεδονία από 147 χώρες, που ήταν το πρώτο και μεγάλο ψέμα που δεν έγινε ποτέ. Οι χώρες τελικά ήταν 60 από τις 147 και από τις 60 τελικά ήταν αυτές οι οποίες λέγανε αν και εφόσον η Ελλάδα συμφωνήσει σε ένα όνομα, τότε και μόνο τότε εμείς θα αναγνωρίσουμε με το συνταγματικό όνομα τη γειτονική χώρα.
Δεύτερον, μας λέγανε ότι θα λυθεί το πρόβλημα με την προπαγάνδα των Σκοπίων σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη μακεδονική γλώσσα και με τη λεγόμενη μακεδονική εθνότητα και μειονότητα στην Ελλάδα. Βλέπουμε όμως ότι με απόφαση δικαστηρίου, η οποία επικυρώθηκε ακυρώνοντας τις εστάσεις μας, έχει να κάνει ότι απλώς ο δικαστής εφάρμοσε τη συμφωνία η οποία λέει ότι υπάρχει μακεδονική εθνότητα στην Ελλάδα. Και τρίτο και πιο βασικό, όσοι ακόμα υποστηρίζουν εντός και εκτός κομμάτων παπαγαλάκια, πραγματικά αυτό το σμήνος με τα παπαγαλάκια το οποίο υπήρχε από την πρώτη στιγμή της συμφωνίας, είτε στον πολιτικό είτε στον δημοσιογραφικό χώρο, είναι εντυπωσιακό. Αν λοιπόν υπάρχουν σήμερα παπαγαλάκια τα οποία υποστηρίζουν ότι υπάρχει έστω και ένα θετικό στη συμφωνία των Πρεσπών, να βγουν ευθαρσώς πριν τις εκλογές, όχι μετά, γιατί ήδη εξαπατήθηκαν δύο φορές οι Έλληνες, τόσο από τους προηγούμενους όσο και από τους τωρινούς, και να πει και να μας πει ποια τελικά είναι τα ευεργετικά αποτελέσματα μιας συμφωνίας η οποία υπογράφηκε, ψηφίστηκε και κυρώθηκε ερήμην μας. Κύριε Μαλκίδη, τώρα εμείς έχουμε αυτή την απόφαση από το, πρωτοδικείο Φλόρινας. Σε επίπεδο δικαιοσύνης εφεσιβάλλεται αυτή η διαδικασία, τι βήματα ακολουθούνται? Λοιπόν, να σας πω ότι πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, το Συμβούλιο της Επικρατείας μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έβγαλε μια απόφαση η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να προσβάλλουμε μια συμφωνία η οποία δεν έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα, ναι, λοιπόν, δεν έχει γίνει νόμος της Βουλής. Αυτό ήταν το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Δεκέμβριο του 2018. Ναι. Έρχεται λοιπόν τον Ιανουάριο του 2019 και κυρώνεται με τον τρόπο που κυρώνεται, μαζεύοντας τα ρετάλια από διάφορα κόμματα προκειμένου να ψηφίσουν μια συμφωνία η οποία ενώ έπρεπε να περάσει με τα 2/3 των εγκύρων ψήφων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε μια ακόμα παραβίαση του συντάγματος, έτσι. Μιλάμε για όχι απλώς παραβίαση. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι ο ορισμός. Δηλαδή, ναι, ένας πρωτοετής της νομικής λέει ότι αυτό είναι παραβίαση του συντάγματος. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εφόσον έχει εξαντληθεί το νόμιμο ένδικο μέσω οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη ο οποίος έχει ένομο συμφέρον, εσείς, εγώ, όλοι μας έχουμε ένομο συμφέρον, σαφώς γιατί παραβιάζονται τα δικαιώματά μας, έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου εκεί δεν αποφασίζει το δικαστήριο ούτε με πολιτικά ούτε με άλλα κριτήρια. Σας θυμίζω την προχθεσινή απόφαση μιας πολίτης της Ελλάδος η οποία έβαλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την υπόθεση που αφορούσε τον φερόμενο βιασμό της. Και όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να αναψηλαφιθεί η νίκη και πρέπει να επαναληφθεί η δίκη. Της κυρίας μπήκα την υπόθεση. Άρα, ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι πέρα από τα νομικά μέσα, για να είμαι σαφής, να είμαι πολύ ακόμα πιο σαφής από ό,τι λέω, πέρα από τα νομικά ένδικα μέσα τα οποία μας δίνει το δικαίωμα να προσφύγουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να απαιτήσουμε, αν υπάρχει ακόμα αξιοπρέπεια και ο όρος απαιτώ στην Ελλάδα, να απαιτήσουμε από αυτούς οι οποίοι ψήφισαν και από αυτούς οι οποίοι τηρούν μια συμφωνία η οποία δεν έχει, επαναλαμβάνω, κανένα απολύτως θετικό για τα συμφέροντά μας, να την καταγγείλουν, όπως έχουν το δικαίωμα και έχουμε το δικαίωμα, να την καταγγείλουν και να ακυρωθεί στην πράξη, μια και οι μόνοι που την τηρούν σήμερα με ευλάβεια είναι οι Έλληνες, ενώ από απέναντι οι Σκοπιανοί με τα όργανά τους στην Ελλάδα κοιτάνε πώς και πώς να αναδείξουν το ζήτημα της Μακεδάς τους, δηλαδή να νομιμοποιήσουν την κλοπή. Αυτό που είπατε εγώ θα το προσυπογράψω, να βγουν και να πούνε αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν σε λίγες μέρες ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού, εάν και ποια είναι τα θετικά από αυτή την επέσχυτη και προδοτική συμφωνία. Να βγουν να το πούνε, να το ξέρουμε. Αλλά δεν θα το κάνουν, κύριε Μαλκίδη. Δεν θα το κάνουν. Κοιτάξτε όμως, εδώ δεν διακυβεύεται κάτι το οποίο αφορά ένα ηθικό ζήτημα μόνο. Διακυβεύεται και εν τέλει η εθνική μας κυριαρχία, η οποία μπορεί κάποιοι να λένε ότι είναι ένα θεωρητικό ζήτημα που αφορά ένα όνομα, αλλά όταν υπάρχει πλέον μέσα στη συμφωνία το δικαίωμα των Σκοπίων να αναζητήσουν και να ανακηρύξουν αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Θερμαϊκό ή να μεταφέρουν ψευδεπίγραφα προϊόντα περί Μακεδονίας. Αλήθεια, τα επιμελητήρια, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες δεν φύγονται από αυτή τη συμφωνία. Να πω κάτι σε αυτό που λέτε, γιατί ήταν, το φέραμε σαν παράδειγμα πριν από μερικές ημέρες στη συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον Έλληνα ευρωβουλευτή. Η Ελβετία
κύριε Μαλκίδη, το λέω ξανά και για τους φίλους ακροατές. Η Ελβετία έχει ένα προϊόν, μια πασίγνωστη σοκολάτα. Εντάξει, τώρα οι ελβετικές σοκολάτες είναι πασίγνωστες στον κόσμο. Μία από αυτές λοιπόν, οι οποίες είναι πασίγνωστες παγκοσμίως, είναι η σοκολάτα των Μπλερών. Έτσι, την ξέρουμε όλοι. Αυτή η τριγωνική σοκολάτα με το κίτρινο περιτύλιγμα, τέλος πάντων, το χαρτόνι. Πάνω στο χαρτόνι εκεί, κύριε Μαλκίδη, υπάρχει ένα βουνό, μια βουνοκορφή της Ελβετίας. Επειδή το Μπλερόν αποφάσισε να πάρει το εργοστάσιο από την Ελβετία και να πάει να το πάει στη Σλοβενία, Σλοβακία, δεν θυμάμαι πού, σε κάποια άλλη χώρα, προφανώς για οικονομικούς λόγους, βγήκε η Ελβετία τώρα, έτσι, και είπε στον Μπλερόν, παιδιά, απαγορεύω να χρησιμοποιείτε στην συσκευασία σας τη βουνοκορφή την ελβετική. Απαγορεύω. Βγάλτε το, αφού την πήρατε την παραγωγή από την Ελβετία, βγάλτε την. Που τους χαλάει τι? Το λογότυπο. Και αυτά τα λογότυπα, κύριε Μαλκίδη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι κοστίζουν πλέον δισεκατομμύρια, αν είναι για τέτοια μεγάλη εταιρεία όταν μιλάμε. Εννοείται. Είναι ένα brand name το οποίο δεν μπορείς να το ξεπουλήσεις. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο θα μπορούσε να πει και κάποιος με τη γαλλική απέτηση να μην χρησιμοποιεί η Μεγάλη Βρετανία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη λέξη Βρετανία, γιατί η Βρετάνη βρίσκεται στη Γαλλία. Σωστό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο κάποιοι γραφικοί, κάποιοι οι οποίοι έχουν αιμονές και ιδιοληψίες αναφέρονται συνεχώς και συνεχώς, άρα αναφέρεται στο μέλλον μας. Και ένα μέλλον δεν μπορεί ούτε να στηριχτεί στο ψέμα, ούτε στην προπαγάνδα, ούτε πουθενά άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, κύριε Μαλκίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Καλά. Καλά. Καλή σας ημέρα. Σας.